1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 σήμερα Τετάρτη 15 του Σεπτέμβρη. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου βγαίνει και επίσημα από το καθεστώς αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων και το mini lockdown σύμφωνα με τον ανανεωμένο επιδημιολογικό χάρτη που βρίσκεται εναρτημένος διαδικτυακά στο covid19.gov.gr. Την ίδια στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου κατεβαίνει ένα ακόμα επίπεδο στη βαθμίδα επιτήρησης, γεγονός που πιστοποιεί την ιδιαίτερα καλή επιδημιολογική εικόνα στην περιοχή. Οι περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ερεθύμνου παραμένουν στο πορτοκαλί. 136 είναι οι ασθενείς με κορονοϊό οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κρήτης. Από αυτούς οι 107 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID, οι 29 παραμένουν στη ΣΜΕΘ, οι 26 εξ αυτών διασωληνωμένοι. Ανοιχτή πλατφόρμα των ραντεβού για τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης εμβολίου κατά της COVID-19 τρίτη δόση που ξεκινά με τους ανοσοκατασταλμένους και αφορά 285.000 πολίτες. 2.919 τα κρούσματα χθες στη χώρα, τα 117 στην Κρήτη, συγκεκριμένα 61 στο Ηράκλειο, 36 στα Χανιά, 10 στο Λασίθι και 10 στο Ρέθυμνο. Επιστολή προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έστειλε το Διοικητικό Συμβουλίο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νόμου Ηρακλείου με θέμα τον έμεσο υποχρεωτικό εμβολιασμό του Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις από το υστέρημά του. Άλλαξε το όριο ηλικίας για τους ανήλικους επιβάτες όσον αφορά στην υποχρέωση προσκόμισης αρνητικού self-test για επιβίβαση, σύμφωνα με νέα νόταμ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε self-test ορίζονται από την ηλικία 4 έως 11 ετών, αντί 5 έως 11 ετών που ήταν σε προηγούμενη οδηγία. Δύσκολο να υπάρξει οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων παρά το γεγονός ότι αναμένεται εκτεταμένη διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία, εκτιμά ο καθηγητής Χαράλαμπος Γόγος. Όπως είπε, ο φόβος για τη διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία είναι δικαιολογημένος, αλλά εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει έξαρση. Διευκρίνησε παράλληλα προς το σύμπλεγμα μέτρων σύμφωνα με το οποίο λειτουργούν τα σχολεία. Είναι δύσκολο και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα θα επανεκτιμηθούν. Πρόσθεσε όμως πως θα το ξαναδούμε σε ένα μήνα το θέμα αυτό. Στο 75% ανέρχεται το ποσοστό των εμβολιασμένων φοιτητών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελο Συρίγο. Παρουσιάζοντας στη Βουλή την τροπολογία για τον ψηφιακό έλεγχο των μέτρων κατά του κορονοϊού στις εκπαιδευτικές δομές, ο Υφυπουργός παρατήρησε ότι το ποσοστό των εμβολιαστέντων φοιτητών είναι υψηλότερο από το επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και ότι στο Πολυτεχνείο ή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο αυτό το ποσοστό είναι πάνω από το 80%. Θεωρώ ότι είναι μια πολιτική απάντηση της νεολαίας απέναντι στην κοινωνία σε σχέση με τον κορονοϊό, παρατήρησε ενδεικτικά ο κύριος Συρίγος. Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια διοργανώνονται σήμερα Τετάρτη από τους εκπαιδευτικούς, όπως και την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης. Στις 18:30 θα είναι η συγκέντρωση στο κέντρο του Ηρακλείου. Μάλιστα, υπάρχει και κοινή ανακοίνωση των ΔΟΕ ΟΛΜΕ ΟΗΕΛΕ, αναφέρονται στο ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, τη θωράκιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και την προάσπιση του κοινωνικού αγαθού της παιδείας. Με βάση τα τελευταία στοιχεία και τις εκτιμήσεις που έχουμε, φαίνεται ότι η οικονομία ανακάμπτει ισχυρά το 2021. Προσδοκούμε και εργαζόμαστε κυβέρνηση, κοινοβουλευτική ομάδα και κοινωνία, έτσι ώστε να ανακάμψουμε ακόμα πιο ισχυρά, ακόμα γρηγορότερα, για να έχουμε τα περιθώρια να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία, δήλωσε σήμερα από την Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 85ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης δεν είναι αρκετά ώστε να αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία. Μπορεί να απαλύνουν μεν τον πόνο, αλλά δεν κλείνουν τις πληγές που έχει δημιουργήσει η πολύχρονη οικονομική κρίση και η πανδημία που την διαδέχθηκε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΣΕΒΕ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σήμερα των εργαζόμενων στον χώρο της εστίασης, καθώς η πανδημία και τα μέτρα προκάλεσαν δυσβάσταχτα προβλήματα στον κλάδο. Εκπνέει σήμερα το βράδυ προθεσμία, από την άλλη, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων του 2020. Από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι εκκρεμούν λιγότερες από 200.000 δηλώσεις
τα στοιχεία αφορούν δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως 13/9 για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο χρόνος επαρκεί αναφέρουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΔΕ, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 6.225.416 δηλώσεις, αντιστοιχούν σε 8.536.608 καθαριστικά σημειώματα. Από την επεξεργασία τους φαίνεται ότι μόλις 3 στους 10 φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που εισέπραξαν το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, το 67,30% των εκαθαριστικών σημειωμάτων που έχουν εκδοθεί είναι πιστωτικά ή μηδενικά. Στο 14,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο φέτος, εναντί του διορθωμένου προς τα πάνω 16,8% τον Ιούλιο του 2020 και του 15% τον Ιούνιο του 2021. Η ανεργία ανήλθεν σε 664.384 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 108.058 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021. Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 18,7% από 20,2% τον Ιούλιο του 2020 και στους άνδρες σε 10,6% από 14,1% το ίδιο διάστημα. Σήμερα Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει η Μίζωνα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα αναδρομικά 300.000 συνταξιούχων του Δημοσίου ύψους 1,5 έως 2 δις ευρώ. Τα θέματα επί των οποίων καλείται να αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις της περίοδου 12-16. Πολιτικές και μέτρα προκειμένου να αναβαθμιστεί το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν της χώρας σε υψηλότερης προστιθέμενης αξίας υπηρεσίας και αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα φαινόμενα του υπερτουρισμού, αξιολογεί η κυβέρνηση. Οι νέες πολιτικές θα έχουν στόχο να σταματήσει η επιβλαβής επιβάρυνση νησιών όπως η Σαντορίνη από την αποβίβαση δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών υπηρεσίως, συχνά ταυτόχρονα, με αμφιλεγόμενο οικονομικό όφελος για την τοπική οικονομία. Σημάδια ανάκαμψης για τον κλάδο των αερομεταφορών και τις εμπορικές πτήσεις δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου 2021 της Eurostat. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μικρότερη μείωση πτήσεων το 2011 σε σύγκριση με το 2019, έτος όπου δεν υπήρχε το πρόβλημα του κορονοϊού. Αύξηση κατά 113,9% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι παρατηρήθηκε τον Αύγουστο στους επιβάτες στο αεροδρόμιο Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, το φετινό Αύγουστο διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου 433.227 επιβάτες έναντι 202.581 πέρυσι. Με μια ακόμα διεθνή τουριστική διάκριση τιμήθηκε η Ελλάδα το Σεπτέμβριο, αυτή τη φορά από την σημαντική αγορά της Γερμανίας. Η χώρα μας ψηφίστηκε ως ο καλύτερος ταξιδιωτικός προορισμός της χρονιάς για τουρισμό πολυτελείας στα βραβεία Inspire Me Award και που καθιέρωσε φέτος για πρώτη φορά έγκυρο γερμανικό επαγγελματικό online περιοδικό. Στην ψηφοφορία έλαβαν μέρος οι αναγνώστες του περιοδικού, το οποίο, οι οποίοι μάλλον κατά κανόνα είναι στελέχη της τουριστικής αγοράς της χώρας που ειδικεύονται στον τομέα των ταξιδίων πολυτελείας, πολιτές ταξιδιών, ταξιδιωτικοί πράκτορες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, ενώ η αξιολόγηση της βραχίας λίστας των υποψηφιωτήτων ανακατηγορία έγινε από κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από ειδικού σε διάφορους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας. Προκαλούν οι Τούρκοι με τις δηλώσεις αυτή τη φορά το εμπνευστή της Γαλάζιας Πατρίδας και του τουρκολιβικού μνημονίου Τζιχάντ Γιέιτζι. Για να αιτιολογήσει την επιθετικότητα της Τουρκίας, αντιστρέφει την πραγματικότητα και κατηγορεί την Ελλάδα ότι θα εισέβαλε στη Δυτική Θράκη με τη συνεργασία των Γιουλενιστών, εάν πετύχαινε το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν τον Ιούλιο του 2016. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ σήμερα στο Επίκεντρο Κυπριακό και Τουρκική Προκλητικότητα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι μοναδικό αποδεκτό πλαίσιο διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό αποτελούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες προβλέπουν λύση διζωνικής δικαινοτικής ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ηθαγένεια. Παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε χθες. Η τελετή για την αναχώρηση προς το Ριάν της πυροβολαρχίας αντιεροπορικών πυράβλων τύπου Patriot, που θα συνοδεύεται από προσωπικό το οποίο θα συστήσει την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον, παρόντες ήταν οι πρέσβεις της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ στην Αθήνα, ο Αμερικανός επιτετραμένος, όπως επίσης και αμυντικοί ακολουθοί.
Την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας σχετικά με έγκληση για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφύσμισης και εξύβρισης που είχε καταθέσει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γέννης Τουρνάρας 25 Νοεμβρίου του 2020. Ξεκινά σήμερα από την Ξόνση η παραλαβή της φετινής σταφίδας με τιμές νούμερο 1 1,70 ευρώ το κιλό, νούμερο 2 1,50 ευρώ, νούμερο 4 1,30 ευρώ, νούμερο 5 1 ευρώ το κιλό. Όπως αναφέρει η οργάνωση, η περσινή παραγωγή έμεινε αδιάθετη στις αποθήκες και οι παραπάνω τιμές είναι οι μέγιστες που μπορούν να δοθούν. Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία λόγω των αυξημένων αναγκών αίματος από υπάρχουν θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 16 του μήνα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου Εθριολόγια από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 7.30 το βράδυ. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας την οποία ορίζουν αιματοκρίτης και Δήμος Ηρακλείου. Το Σάββατο το πρωί η εθελοντική αιμοδοσία στο έθριο της Λότζιο, όπως κάθε εβδομάδα θα γίνει την ίδια ημέρα. Εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή επίσης στο Τιμπάκι με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου σε μια κοινή πορεία δράσεων με τα νοσοκομεία του Ηρακλείου και όλων των αρμόδιων φορέων. 91 δεντρίλια κάναβης φέρεται να καλλιεργούσε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου άνδρας ο οποίος συνελήφθη. Ζευγάρι Ελληνοκαναδών προμήθευε άγνωστη ουσία κυρίως νεαρούς τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή των Μαλαίων έναντι 70 ευρώ το γραμμάριο. Πουλούσαν σκόνη άγνωστης σύστασης ως κοκαίνη σε ανυποψία στους τουρίστες κερδίζοντας χιλιάδες ευρώ. Πιστόλια, κυνηγετικά όπλα, μεταλλικούς πυροκροτητές, φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, καψίλια κυνηγετικών φυσιγγείων, γεμιστήρα, συσκευασίες που περιείχαν πυρίτιδα, εξαρτήματα κυνηγετικού όπλου και τυφεκίου, κάνες λαβές κλίστρα και τρία μαχαίρια φέρονται να διέθεταν δύο άτομα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος που συνελήφθησαν. Επιπλέον βρέθηκε και κατασχέθηκε πινακίδα κυκλοφορίας δίκυκλης μοτοσυκλέτας για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή. 35χρονος Πολωνός τουρίστας στη Χερσόνησο που βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω σε βράχια στη θάλασσα. Υπέστη κάταγμα στα χέρια και εκδορές. Επιχείρηση διάσωσης ενός άνδρα χθες που τραυματίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο φαράγγι της Σούγιας στο Δήμο Καντάνου Σελήνου. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 2 αυτοκίνητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πιέσεις προς το Βερολίνο άσκει η Άγκυρα λίγο πριν από τις γερμανικές εκλογές. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενος στο Αφγανιστάν, ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να διαχειριστεί νέες προσφυγικές ροές και προειδοποίησε ότι κανείς δεν θα ήθελε να ξαναζήσει τις καταστάσεις του 2015. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου αέριο που συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά το 1 τρίτο περίπου μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Επίσης, συμφώνησαν να πιέσουν και άλλες ισχυρές οικονομικά χώρες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, όπως σήμερα μετέδωσε το Reuters. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα εκτόξευση πυράβλων βαλιστικών, αυτή τη φορά σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Σύγκρουση φέρεται να έχει ξεσπάσει μεταξύ των ηγετών των Ταλιμπάν για τη σύνθετη της νέας κυβέρνησης στο Αφγανιστάν, ανέφεραν στο BBC υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Η διαμάχη μεταξύ του συνιδρυτή της ομάδας Μουλά Αμπντούλ Μπαραντάρ και ενός μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου συνέβη στο Προεδρικό Μεγαρό. Οι μεξικανικές αρχές διέσωσαν χθες 22 ξένους, οι περισσότεροι από τους οποίους Κουβανοί και Αϊτινοί, οι οποίοι είχαν απαχθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από ενόπλους που εισέβαλαν σε ξενοδοχείο στην πολιτεία Σαν Λουίς Ποτοσί, στο κεντρικό Μεξικό, όπως δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στραπάτσο για τη United και περίπατος για την Bayern χθες στο Champions League. Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ Μίλαν είναι τα δύο παιχνίδια που ξεχωρίζουν από το απόψινό πρόγραμμα. Ο Όφη θα υποδεχθεί την Κυριακή 19 του μήνα την ΑΕΚ και αμέσως μετά τον Αστέρα Τρίπολης 22-9 για την εμβόλυμη τρίτη αγωνιστική. Τα εισιτήρια και για τις δύο αναμετρήσεις είναι από χθες στη διάθεση των φίλων της ομάδας τόσο για ηλεκτρονική αγορά όσο και από την μπουτίκ στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης.
Δύσκολο ξεκίνημα κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους επιφύλαξε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίνκ για τον Όφη. Η ομάδα του Ηρακλείου καλείται να αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στο Ηράκλειο 16 Οκτωβρίου και τον Παναθηναϊκό τη δεύτερη αγωνιστική στην Αθήνα σε δύο παιχνίδια γεμάτα προκλήσεις, ενώ η πράσινη θα είναι αντίπαλος του Όφη και στο Link Cup. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Στο στούντιο του 984, Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.